Ένας άνθρωπος λοιπόν πολύ σημαντικός για την ελληνική μουσική, ο Βασίλης ο Παπακοσταντίνου, εμφανίζεται στο θέατρο Διάνα που κάνει μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο την παράσταση 9 και 5. Αποκλειστικά η Σύση Καλίδη βρέθηκε εκεί και μίλησε μαζί του για όλα. Κυρίως για τη νέα πολιτική σκηνή. Θα ακούσετε για στενά, για ακριβά αυτοκίνητα που δεν περνάνε από τα στενά, για το voice, για τα πάντα. Είναι διαφορετική η σκηνή του θεάτρου. Τραγουδώντας στο θέατρο μου θυμίζει τον παλιό καιρό που τραγουδούσαμε στις μπουάτς. Κάθε βράδυ κρίνομαι πολύ αυστηρά από τον κόσμο. Η φωνή σας έχει συνδυαστεί λίγο με την αντίδραση. Γιατί έχω τραγουδήσει ένα τέτοιο ρεπερτόριο που εντάξει δεν είναι επιδερμικά καψουροτράγουδα κλπ. Κουβαλάνε από πίσω ξέρω εγώ ένα κι άλλα επίπεδα. Θέλω το σχόλιο σας για την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Θα πρέπει να περιμένουμε. Και καταρχάς είναι ευχάριστο το αποτέλεσμα σε μένα. Το θέμα είναι τι θα κάνουμε με τους ξένους τοκογλύφους και τους νταμπατζίδες. Βγήκε ο κύριος Βαρουφάκης και μίλησε για ένα λιτό βίο. Σε αυτό δίκιο έχει. Εντάξει, είπε ότι στους δρόμους, στα στενά σοκάκια δεν ταιριάζουν οι καγέν. Εντάξει, δεν ήταν ανάγκη να το πει, αλλά έχει δίκιο. Γιατί δεν ήταν ανάγκη να το πει, θα σου πω γιατί. Γιατί τα τελευταία χρόνια της κρίσης οι καγιέν δεν υπάρχουν πια. Τις πήραν πίσω οι τράπεζες που είχαν δανείσει τους ανεγκέφαλους για να τους βάζουν πρώτη θέση στα μπουζούκια. Διαφωνώ με αυτά, κατανοώ όμως τα παιδιά που πάνε εκεί. Δεν έχουν ταυτότητα, όλοι πετυχαίνουν κατά καιρούς. Σου λέει ο άλλος, γιατί όχι κι εγώ. Δηλαδή, αν ήμουν κι εγώ ψηρικάς, μπορεί να πήγαινα. Αλλά όλο αυτό είναι ένα λάθος. Οι επιβραβεύσεις. Που σημαίνει επιβραβεύεις κάποιον, αλλά δεν επιβραβεύεις κάποιον άλλον, τον αφήνεις τελευταίο. Έχουν ασχοληθεί με την ψυχολογία του τελευταίου. Και οι συνάδελφοί σας, όπως και η κυρία Σλανίδου, που συμμετείχε ως κριτής. Είναι επιλογή τους. Οι επιλογές σου κρίνουν το που βρίσκεσαι σε ποιο χώρο. Είμαστε σε ένα χώρο που έχουμε συνηθίσει και την κυρία Ράντου. Μας στάθηκε πάρα πολύ η Ελένη. Ερχόταν εδώ στις πρόβες, μας έδινε συμβουλές. Με βοήθησε πάρα πολύ. Και όχι μόνο εμένα και τα υπόλοιπα παιδιά.